Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά, στην εκπομπή μας στο liverpool.gr, Pavla TV, στο YouTube. Έχουμε κάνει πολλά θέματα αυτές τις μέρες. Από τη μέρα τη μεθεπόμενη τελικού και με την άφηξη Φαμπίνιο έχουν γίνει αρκετά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα, προμηνύοντας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και καυτό καλοκαίρι για εμάς τους Reds. Αναστατωθήκαμε με ωραίο τρόπο και ευελπιστούμε το καλοκαίρι αυτό να δικαιωθούν οι προσδοκίες μας για ενίσχυση του ρόστερ σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες κρίνει ο Γερμανός απαραίτητες. Ακούστηκαν πολλά ονόματα στην πορεία αυτών των ημερών και πέρα από τις θέσεις που πονάμε, δηλαδή το κέντρο και τη θέση του τερματοφύλακα, ξαφνικά εμφανίστηκε, που δεν είναι η πρώτη φορά δειλά-δειλά, αλλά σαν φωτοβολίδα εμφανίστηκε ένα όνομα το οποίο δεν το πολύ περιμέναμε, με την έννοια ότι είχε καταλαγιάσει και ο συγκεκριμένος ίσως και να μην ήταν στο λογαριασμό μας, να μην τον είχαμε σε εγρήγορση. Θα τα πούμε όμως καλύτερα, γιατί παίζει και σε θέσεις που μας δημιουργούν ερωτηματικά και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, Ταλίσκα. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, παίκτης, αυτή τη στιγμή είναι... Μάλλον έπαιξε για 2 χρόνια δανεικό στην Μπεσίκτας. Είναι Βραζιλιάνος. Είναι ένα παλικάρι που έκλεισε το Φεβρουάριο τα 24 του χρόνια. Άρα εδώ αυτός ο παίκτης στα μάτια της διοίκησης είναι ό,τι πρέπει όσον αφορά την μεταπόληση και την ανανέωση συμβολέου, γιατί σε τετραετές συμβόλαιο πάει στα 28, άρα έχει μεταπολιτική αξία. Είναι ψηλό παλικάρι και όχι τόσο αδύνατος όσο δείχνει. 1,90 το ύψος με 80 κιλά. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει πάνω στον άξονα, αλλά και παίζει επιθετικός. Θα μου πει κάποιος, ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό γιατί μας μπερδεύεις. Δεν έχουμε τέτοιον. Δεν έχουμε Φιρμίνο. Τι θα τον κάνουμε αυτόν. Εγώ θα θέσω λίγο ένα ερώτημα το οποίο όντως ισχύει. Και λέω, είστε ευχαριστημένοι που ο Φιρμίνο Μάιο μήνα άφηνε πνευμόνι στο χόρτο. Μετά από ένα σημείο δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Τον έχει ξεζουμίσει ο Γερμανός. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμόσει rotation, όσο και αν ο Γερμανός δεν του αρέσει και δεν συμφωνεί σε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας τέτοιος παίχτης θα χρησιμεύει πάρα πολύ στο rotation της ομάδας, καθότι και στοιχεία έχει, τα οποία θα δούμε στην πορεία, και φυσικά συμμετοχές έχει 2 χρόνια. Σε πρωταγωνίστρια ομάδα της Τουρκίας. Okay, δεν είναι top πρωτάθλημα, αλλά είναι σε μία από τις 3 πρωταγωνίστριες. Εντάξει, δεν τα θέλουμε και όλα δικά μας. Υπάρχουν παίκτες που πέρασαν το ελληνικό πρωτάθλημα και κάνανε καριέρα στην Ευρώπη. Πάμε πάλι στην ίδια κάρτα, να δούμε στην Μπεσίκτας φέτος στο πρωτάθλημα. Έπαιξε 31 παιχνίδια και 2 αλλαγή, σημειώνοντας 14 γκολ και δίνοντας 7 assist. Shoot per game έχει 4,1. Έχει 4 shoot ανά παιχνίδι. Και επιτυχία στις πάσες 80,6%. Ευχαριστώ μου κάνει. Επίσης στο Champions League έπαιξε 6 παιχνίδια και 2 αλλαγή με 4 γκολ και μέχρι εκεί. Βλέπετε ότι και εδώ τα ποσοστά του δεν ήταν άσχημα. Με 1,8% και 77%. Εκτιμώ ότι αυτός ο παίχτης, θα μου πείτε πώς να προβιβαστεί αυτός ο παίχτης. Εντάξει, αν είδατε είναι Βραζιλιάνος και τώρα η μικρή βραζιλιάνικη παροικία των Φιρμίνο και Φαμπίνιο, καταλαβαίνετε ότι θα επηρεάζει πιο εύκολα τους Βραζιλιάνους. Μα θα μου πεις, ο Άλισον είπε ότι ήθελε να πάω στη Ρεάλ. Ώρα του καλοκαίρι στα πανιά του. Αν δεν του αρέσει, με το ζόρι παντρεία δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τι να κάνω τώρα. Ξέρω εγώ. Αλλά όμως έχει ένα πάτημα και περιβάλλον έτοιμο να τον υποδεχτεί και να προσαρμοστεί πιο εύκολα με τον Φιρμίνο που είναι πιο παλιός, να τους καθοδηγήσει. Πάμε να δούμε ο συγκεκριμένος που έπαιξε φέτος, σε ποιες θέσεις και τι βαθμολογία συγκέντρωσε. Έπαιξε λοιπόν στον άξονα, επιθετικός μέσος, σε 36 παιχνίδια, σημειώνοντας 17 συνολικό γκολ και 7 assist. 7-37 η βαθμολογία του.
Μπήκε 4 φορές αλλαγή, όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι στον χρόνο που σου δίνει ο προπονητής την αλλαγή, δεν είναι απαραίτητο θα προλάβεις να δείξεις πολλά πράγματα και να πάρεις καλό μέρος συμμετοχής για να βαθμολογηθείς. Εκτός αν βγάλεις μάτια. Πετάξεις 3 γκολ και γίνεις MVP. Okay. Και έπαιξε και ένα παιχνίδι ως επιθετικός στη δεξιά πλευρά, το βλέπετε και στο γράφημα, όπου εκεί, εντάξει, 7-65 θα μου πεις, μπορώ να του κάτσω το παιχνίδι, μπορεί να ήταν εύκολο παιχνίδι. Okay, ας μην το μετρήσουμε. Στέκομαι λοιπόν ότι έπαιξε 36 παιχνίδια στον άξονα, 17 γκολ, 7 assist. Επιθετικός μέσος. Δεν μας κάνει αυτός ο παίχτης. Και οι αδυναμίες του, εδώ είναι το παράδοξο, ότι δεν είναι τόσο καλός στις πάσες. Έχει δώσει, για κάποιον που δεν είναι καλός στις πάσες, παράδοξο έτσι, να έχει δώσει 7 assist. Αυτό που δικαιολογημένα δεν είναι καλός, δεν έχει συγκέντρωση στην αμυντική του συμπεριφορά, στην αμυντική του λειτουργία. Είναι επιθετικός. Είναι επιθετικός μέσος. Και βλέπετε ότι δεν παίζει στη μέση, στο κέντρο, παίζει μπροστά από το κέντρο και πίσω από το center forward. Και φυσικά είναι αδύναμος και στα tackling. Εντάξει, Φιρμίνο δεν είναι. Και στην τελική δεν γίνεται να έχεις και 10 Φιρμίνους. Πω, ωραίο το Φιρμίνους, πώς το πω αυτό. Να έχεις 10 Φιρμίνο. Ελπίζω να γελάσατε με το Φιρμίνους. Λοιπόν, να δούμε και τώρα τα τελευταία του παιχνίδια που έπαιξε στην Τουρκία, τα οποία παρουσιάζουν και το ενδιαφέρον. Και χαρακτηριστικά βλέπετε ότι σε πολύ λίγα παιχνίδια πήγε κάτω από 7, σε 3 συγκεκριμένα τα τελευταία του 10, όπου η ομάδα του ιτήθηκε και στα 3, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ιτήθηκε στα 2, στο άλλο δεν πήγε καλά, αλλά δεν πήγε τόσο άσχημα όσο στα άλλα 2. Όμως βλέπετε ότι η συμμετοχή του στα παιχνίδια αυτά είναι και γκολ και assist. Μάλιστα το τελευταίο το έκανε λάστιχο. 3 assist και 1 γκολ. Στην επόμενη εικόνα θα τον δούμε και με τη φανέλα της Μπεσίκτας. Έτσι για να δούμε. Και μάλιστα από τους οπαδούς της Μπεσίκτας έχω μια προσωπικά θετική ανάμνηση στο σεβασμό που δείξανε στην ελληνική σημαία στον τελικό της πόλης. Όταν στα πανηγύρια στην πλατεία Ταξίμ είχαμε ελληνικές σημαίες μαζί μας και μας κοίταζε λίγο παράξενα και άγρια ένας τύπος. Δίπλα μας ο παδί της Μπεσίκτας. Εμείς με τις ελληνικές σημαίες με τα πανώ κανονικά. Λοιπόν, ευνηδιαστικά, ενώ έχουμε καταλαβαίνετε ποιοι και φωνάξει τραγουδήσει, δίπλα μας Ιρλανδίου, Αλή, είχαμε γίνει ένα κουβάρι όλοι, μας βουδάει τη σημαία και πάνε να την πετάξει κάτω. Παιδιά, η σημαία δεν υπερβάλλω, δεν έπιασε πάτωμα, δεν έπιασε έδαφος. Τον βουτήξαν οι Μπεσίκτας, τον κάνανε τσουβάλι και τον παραδώσαν στους αστυνομικούς. Και εμείς απορία τώρα, ευνηδιαστήκαμε, δεν προλάβαμε να κινηθεί κανείς. Σας λέω, άρα πάξει σημαία, πήγε να την πετάξει κάτω. Η σημαία έμεινε στον αέρα, την προλάβαμε, τη μαζέψαμε τις Μπεσίκτας και τον βγάλαμε τσουβάλι. Τσουβάλι όμως. Και πιάνω κουβέντα εκεί με τον τόσο κάποιον που φαίνεται σαν αρχηγός. Και του λέω, OK, σαν πολίτες λέω δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αλλά απ' την άλλη λέω, κάποια τα ψέματα, οι χώρες μας δεν είναι και στα καλύτερά τους. Και αυτό είναι μόνο μια κατάσταση. Τι σας παρακίνησε εσάς να κάνετε κάτι τέτοιο, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όχι, μου λέω αρνητική, απλά μου κάνει εκείνη την περιέργεια. Και μου λέει, κοίταξε, λέει, φίλε μου, εδώ είναι αθλητικό γεγονός το οποίο το φιλοξενεί η χώρα μας. Ακούστε λογική. Εμείς, σαν οικοδεσπότες, οφείλουμε, λέει, να φροντίσουμε τους φιλοξενούμενους μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι απαράδεκτο σε ένα αθλητικό γεγονός να μπαίνουν τα πολιτικά. Και πόσο μάλλον να δείχνουν ασέβεια κάποιοι στα σύμβολα αυτών των ανθρώπων. Εγκεφαλικό, εγώ έτσι. Συγχαρητήρια, του λέω, με έχεις αφήσει άφωνο. Και επειδή λέει πολλοί κόσμοι για τους γείτονες διάφορα, εγώ τι να πω τώρα για τους οπαδούς Μπεσίκτας. Κύριοι με το κάπα κεφαλαίο, όσο και αν δεν μας αρέσει σε πολλούς, ή μας φαίνεται παράξενο, ή μας φαίνεται ή μας κακοφαίνεται ή οτιδήποτε, είναι μια πραγματικότητα που είναι πέρα για πέρα γεγονός αυτό και έχει λογική. Να γυρίσουμε όμως τον Ταλίσκα και να δούμε λίγο μερικά πράγματα από το συμβόλαιό του και τι ισχύει. Λοιπόν, ο Άντερσον Σόουζα Κονσεσάο, όπως είναι το κανονικό του όνομα, είναι γεννημένος στην Φέρεντε Σαντάνα, 24 χρονών τα είπαμε αυτά στην αρχή και εδώ τον παρουσιάζει μέσο επιθετικό μέσο. Αριστεροπόδαρος παρακαλώ πολύ, το οποίο δεν είναι κακό να έχεις κι άλλους αριστεροπόδαρους στην ομάδα και το συμβόλαιό του στην Μπεσίκτας λήγει τώρα τον Ιούνιο, στην δε ομάδα του που ανήκει κανονικά το 2020. Η ομάδα του είναι η Μπενφίκα.
Τον έδωλα στη φωτογραφία με την φανέλα, στην αρχική φωτογραφία. Η αξία του παίκτη αυτή τη στιγμή, με τέλος Μαρτίου ανανέωσε το Transfer Market Day, είναι στα 29 εκατομμύρια. Στα 19 εκατομμύρια. 19 και κάτι, σχεδόν 20. Με 40 εκατομμύρια αυτόν τον παίκτη, τον αποκτάς στη χειρότερη, έτσι. Και δίνεις μια εξαιρετική, εναλλακτική λύση στο Γερμανό, ο οποίος Γερμανός τις χρειάζεται αυτές τις λύσεις, όσο και αν θέλει το παραδεχτεί ο ίδιος, έχοντας φιλοσοφία το να παίζουν όλοι μπροστά, όλοι πίσω και ο Θεός βοηθός. Είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο το Γερμανό. Το ξαναλέω, το έχω ξαναπεί αυτές τις μέρες. Και δεν θα κουράζομαι να το λέω, αλλά θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει το έργο του. Και το έργο του δεν βοηθιέται όταν παίζει με 15 παίχτες, γιατί στατιστικά θα σου κάτσουν και τραυματισμοί. Είδαμε Κλάιν όλη τη σεζόν εκτός. Λαλάνα εκτός. Τζαν σχεδόν όλη τη σεζόν εκτός. Είχε τρεις βασικούς παίχτες που μπορούσαν να ξεκουράσουν άλλους βασικούς και ήταν εκτός. Μωρένο τραυματίστηκε, σου μείνει έξω, γύρισε στην προηγούμενη version. Πάμε, βάζετε και λέτε από τα ίδια. Θα πρέπει λοιπόν ο Γερμανός να το πάρει απόφαση και αν όντως είναι στις επιλογές του τεχνικού team, η διοίκηση να του κάνει το κέφι και να τον βοηθήσει να του πάρει αυτόν τον παίχτη. Εφόσον έχει έφεση στο σκοράρισμα, είναι αριστεροπόδαρος, δίνει assist, παρότι δεν είναι το καλό του σημείο να δίνει πάσες, πάρτονε και χρησιμοποίησέ τον. Να δούμε λίγο το ιστορικό του παίχτη, όπως ξεκίνησε από τη Βραζιλία, από την Μπαΐα. Πήγε στην Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2014 με μόλις αξία 360 χιλιάρικα. Τον πλήρωσε ψηλοακριβά η Μπενφίκα στα 4, περίπου 3. Η Μπενφίκα όμως μετά από 2 χρόνια, προφανώς γιατί ο παίκτης δεν της έκανε εντός εισαγωγικών, δεν έκανε αυτά που περίμενε, τον έδωσε στην Μπεσίκτας δανεικό για 2 χρόνια. Με αξία του παίχτη, βλέπετε, έχει ανέβει έτσι, στα 6,75 και η τουρκική ομάδα πλήρωσε 3,6 ποσό δανεισμού. Τώρα πλέον ο παίκτης θα επιστρέψει τέλος του μήνα στην Πορτογαλία και η αξία του έχει πάει σχεδόν 3 φορές πάνω, στα 20 εκατομμύρια. Θα έλεγα λοιπόν ότι και με βάση τις συμμετοχές του, αν θέλετε, τα οποία μπορούμε να δούμε και στην επόμενη κάρτα, λίγο διαφοροποιημένα, όσον αφορά τις συμμετοχές, goal και assist, τα βλέπετε. Και φυσικά τα συνολικά λεπτά που έχει παίξει, για φέτος μόνο, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλά για έναν παίχτη, ο οποίος δεν είναι και επιθετικός. Και έναν παίχτη που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος στο Γιώργη, για να μπορέσει να πάρει ανάσα και ο Φιρμίνο, και άλλοι παίκτες, διότι κακά τα ψέματα, όταν έχεις φάρει Φαμπίνιο, όταν έχεις στόχους παίκτες οι οποίοι θα σου γεμίσουν το κέντρο, θα πρέπει να έχεις και παίκτες να βοηθήσουν την front line, η οποία έχει θέμα. Είδαμε ότι ο ένας με το Ραμαζάνι και με τις ειδικές προπονήσεις για να μην εξαντληθεί, τελικά στα τελευταία παιχνίδια ήταν ψιλοφάντασμα του εαυτού του. Δεν τον κακίζουμε, έκανε παπάδες όλο τον χρόνο. Ο Φιρμίνο μπροστά, αν δεν έδωσε ρεσιτάλ μαγείας σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά το Γενάρη που φύγει ο Κουτίνιο. Και ο Μανέ επανήλθε στις περσινές πολύ καλές εμφανίσεις του, οι οποίες πραγματικά προσπάθησε να καλύψει και το κομμάτι που, αν θέλετε, άφηνε πίσω του σαν κενό ο Φιρμίνο και ο Σαλάχ. Ειδικά στο τελικό, πήγαινε να το γυρίσει και μόνος του κάποια στιγμή. Αλλά έτσι δεν γίνεται. Κακά τα ψέματα. Δεν είμαστε στα 70's που η Λίβερπουλ ήταν φωτοβολίδα ομάδα. Φωτοβολίδα, όχι μια και τέλος, αλλά ήταν πυραυλοκίνητη ομάδα. Έπαιζε διαστημική μπάλα για την εποχή, με διαγώνες μπαλιές και έπαιζε ποδόσφαιρο 20 χρόνια μπροστά από την εποχή της. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως εκείνη η ομάδα που παίζε με 15 παίχτες όλη τη σεζόν, αυτή την ομάδα ή το στυλ αυτής της ομάδας τότε, να το προσαρμόσει σε σημερινά δεδομένα. Διότι κακά τα ψέματα, το άθλημα έχει γίνει 10 αθλητικό και είναι ρεαλιστικά αδύνατο. Μα είναι αδύνατο να καταφέρεις να φέρεις βόλτα μία ολόκληρη σεζόν με 15 παίχτες. Και δυστυχώς η ομάδα κάποια στιγμή έμεινε με 15 παίχτες, όταν κάποια στιγμή της πάθανε λάστιχο και άλλοι παίχτες, Μάτιπ, Γκόμες, Κλάβαν και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και σε κάποια παιχνίδια εμφανίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, της Ρώμης ή στο Άνφιλ με τη Ρώμα, με το Μάστερσον, σέντερ μπακ, από την Ακαδημία.
Και λέω εγώ, οκ, okay, και τι ακαδημίες πρέπει να πάρουν ευκαιρίες, όπως πρέπει να πάρουν και πιτσιρικάδες που είναι ιδανικοί δεξιά και αριστερά. Αλλά γιατί και στο χαρτί σου μόνο σου, γιατί βγάζεις τα μάτια σου, γιατί βάζεις τρικλοποδία στη δουλειά σου, αφού είναι τόσο καλή η δουλειά σου. Βοήθησε την και εσύ λοιπόν με ενίσχυση, η διοίκηση να κάνει το καθήκον της να τον στηρίξει, διότι έχει αποδείξει μετά από σχεδόν 3 χρόνια τι μπορεί να κάνει ο Γερμανός. Ψηφίζω τα Λίσκα, ναι. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου και θα είναι μια πολύ πολύ καλή προσθήκη για την επόμενη χρονιά, όπου συνδυάστε και κρατήστε αυτό που θα σας πω. Μας έχουν μάθει το πόσο επικίνδυνοι είμαστε. Το θέμα είναι να πρέπει να μας ξαναμάθουν με τα νέα πρόσωπα. Διότι αν μείνουμε με τα περσινά, θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ να φέρουμε βόλτα τους περσινούς που τους ρίξαμε 5 και 7. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το θέμα τα Λίσκα. Ραντεβού σε νέο Red Glasses πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.